Εγώ ήθελα να πω το εξής. Και δεν θα ξαναμιλήσω γιατί δεν πρέπει τώρα. Είναι μέρες περισυλλογής και πένθους. Λοιπόν, όπως έχει γίνει ξεκάθαρο από τις μέχρι τώρα αγωγές, τα εξώδικα της εταιρείας, η εταιρεία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει και πιθανότατα να εντείνει την επιθετική της πολιτική απέναντι σε κάθε έναν που θεωρεί ότι την ζημιώνει. Με δεδομένο ότι τελικά οι σύμβουλοι του Δημοτικού Ταμείου, εμείς δηλαδή, θα είμαστε αναγκασμένοι να επομισθούμε το μάρμαρο και να το πληρώνουμε, θα ήθελα να ξέρω αν η Δημοτική Αρχή, σημερινή και η μελλοντική, τουλάχιστον σε περίπτωση που η μελλοντική Δημοτική Αρχή εκπροσωπείται εδώ μέσα σήμερα, έτσι. Θα ήθελα να ξέρω, λέω, εάν θα τύχουμε κάλυψης ο κύριος... Κύριε Μελά, εσείς δεν θα είστε, μη στεναχωρήστε. Οποιοςδήποτε άλλος θα είναι εκτός από εσάς. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι ο μόνος που δεν μίλησα, ναι, και εμένα στο έχω πει. Ο μόνος που δεν μίλησε και εμένα στο έχω πει. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ότι δεσμεύεται η σημερινή και η μελλοντική. Είπαμε σε περίπτωση που είναι εδώ μέσα. Λοιπόν, ότι θα τύχουμε τουλάχιστον της νομικής υποστήριξης. Γιατί πολλά τέτοια λέγονται, ας πρόσεχες θα μας πούνε μετά τότε. Ας πρόσεχες τι ψήφαγες και ας πρόσεχες τι έκανες. Εμείς ούτε σε ξέρουμε ούτε μας ξέρεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, τόσο για μένα όσο και για τους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Έτσι. Διαφορετικά να παραιτηθούμε όλοι μας, να κάνετε τη δουλειά σας και ο καθένας σας ας πάρει όποια απόφαση θέλει. Αυτό ήταν λίγο, το θεωρώ ηθικό πρέπον και λογικό και το καταθέτω, το βάζω εδώ στο τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ.